Σήκωσε το γάντι ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γιώργιο και τοποθετήθηκε μέσω συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερο στα όσα διαδραματίζονται στου κόλπου τη Εκκλησία. Υπεραμείνθηκε τη απόφαση τη Ιερά Συνόδου για τι χρονοβόρε διαδικασίε που αποφάσισε πω πρέπει να ακολουθηθούν, έτσι ώστε να μην κρυφτεί κάτι κάτω από το χαλί, όπω τόνισε, αφού μέσα από την πορεία των ερευνών ενδεχομένω να αποκαλυφθούν και άλλα σκάνδαλα. Θα ήθελα όσοι σε παρόμοια δικήματα να αποκαλυφθούν. Αυτό θα καταδειχθεί από τι έρευνε. Έχω πει ότι και εγώ προσωπικά ανευθύνομαι να μου αποδοθούν ευθύνε. Μόνο έτσι θα σταλεί ένα μήνυμα προ όλου μα. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πω η όποια ανοχή προηγήθηκε, είτε με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να εκτεθεί εκκλησία, είτε για άλλου λόγου, παρήλθε ανεπιστρεπτή. Θέλοντα χειρό μήνυμα πω η εκκλησία δεν είναι ιδιοκτησία κανενό, ούτε και ισχύει το ότι ο καθένα κάνει ανεξέλεκτα ό,τι θέλει. Οι ηθικέ παρεχτροπέ στου κόλπου τη εκκλησία δεν γίνονται αποδεκτέ. Ότι οι τσαρλατανισμοί και απάντηση με ήθε θαύματα δεν βρίσκουν και έδαφο και ανοχή από την ποιημένουσα Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι εξεφραγό αμπέλη από την έννοια ότι έχει του δικού κανόνες, τους του οποίου ειδικά όσοι τη χάνουν είτε κληρικοί είτε μοναχοί. Δέχονται και κατά συνέπεια οφείλουν να τηρούν. Χαρακτηρίζοντα απαράδεκτη την περιφορά λιψάνων ή αντικειμένων από χωριό σε χωριό, με σκοπό την ίσπραξη χρημάτων ενέργειε που φτάνουν στα όρια τη εξαπάντηση. Αγγίζουν τα όρια υποβάθμιση τη πίστη μα. Η πίστη μα είναι πνευματική και δεν έχει σχέση με τέτοιε εκδηλώσει. Επαναλαμβάνω, το θαύμα υπάρχει στην Εκκλησία. Και αυτό που δεν πρέπει να υπάρχει είναι η εκμετάλλευση. Προσθέτοντα πω πρέπει να έχουν τα μάτια του ανοιχτά στην διαχείριση των οικονομικών των εκκλησιών, αφού όπω ανέφερε, ω μεθόδου και να βρει κάποιο για να εμποδίσει μια αναπάτη, οι απαταιώνε θα σοφιστούν κάποιαν άλλη. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Φορολογία συνεχίζει την εξέταση όλων των ενεργειών αναφορικά με τη συμμόρφωση τόσο τη μονή Σωσιου Αβακούμ όσο και των φυσικών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση με τι φορολογικέ του υποχρεώσει. Πάντω, οι έρευνε από πλευρά Αστυνομία και Ανακριτική Επιτροπή τρέχουν τόσο για τα οικονομικά σκάνδαλα όσο και για τα ηθική φύσεω σκάνδαλα. Ενώ οι δύο εναργία αρχιμανδρίτες αναμένεται να τεθούν ενώπιον τη Ανακριτική Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο την Τρίτη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλη Βορκάς, ο οποίο βρισκόταν στην ιερά Μητροπολίτα Μασού το βράδυ τη 5η Μαρτίου, ω νομικό σύμβουλο του Μητροπολίτη Ισαία, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο πω εκείνη τη νύχτα είδε να συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Το βράδυ τη 5η Μαρτίου είδα να συμβαίνουν πράγματα και θάματα στην ιερά Μητρόπολη Τα και Ορεινής. Είδα κάποιου να ζητούν συγχώρεση από τον Αρχιεπίσκοπο. Διευκρίνησε επίση ότι παρέστησε τη διαδικασία ενώπιον του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου ω Θερονικό Επίτροπο μαζί με άλλα μέλη τη Θερονική Επιτροπή. Νέα πιστολή.